αρνάκι στην κατσαρόλα με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας. Χουνκιάρ μπεγεντή. Πάμε να δούμε τα υλικά και κατόπιν στην κουζίνα La Grecque να το μαγειρέψουμε μαζί. Ελαιόλαδο στην κατσαρόλα, προσθέτουμε το κρέας, το αρνάκι, το τσιγαρίζουμε έτσι να πάρει ωραίο χρώμα και να καραμελώσει. Ταυτόχρονα προσθέτουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα. Προσθέτουμε τα μυρωδικά, την κανέλα, το δαφνόφυλλο, το μπαχάρι, το γαρίφαλο, αλάτι, πιπέρι, κίμινο και πάπρικα γλυκιά. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα να ενσωματωθούν τα αρώματα και οι γεύσεις και προσθέτουμε το ντοματοπολτό, τσιγαρίζουμε και προσθέτουμε και τη φρέσκια ντομάτα κατά την προσφυλή μας συνήθεια. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, κρύο νερό. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, το φαγητό, καπάκι, αφήνουμε να πάρει μια βράση 5 λεπτά και τοποθετούμε στο φούρνο για μια μισή ώρα περίπου. Ταυτόχρονα ετοιμάζουμε και την μπεσαμέλ, τόσο βούτυρο όσο αλεύρι. Προσθέτουμε το γάλα, συνεχίζουμε το ανακάτεμα αλάτι πιπέρι. Βλέπετε την εικόνα, ξεκινάει και δένει μπεσαμέλ, σφίγγει. Συνεχίζουμε πάνω στη φωτιά το ανακάτεμα και το μαγείρεμα, προσθέτουμε το μοσχοκάριδο και ταυτόχρονα αφού τρυπήσουμε τις μελιτζάνες τις ψήνουμε στο γκριλ. Μόλις είναι έτοιμες, περίπου μετά από 25 λεπτά τις βγάζουμε, τις χαράζουμε στη μέση, με ένα κουτάλι τραβάμε τη σάρκα τους όσο είναι λευκή και τρυφερή ακόμη, βλέπετε την εικόνα τους και αν έχει λίγα σποράκια τα αφαιρούμε. Μαζεύουμε τη μελιτζάνα, τη σάρκα και την τοποθετούμε στη μικρή μας την κατσαρόλα που έχουμε δίπλα μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και καθαρίζουμε όλες τις μελιτζάνες. Είμαστε έτοιμοι, έχει αρκετή υγρασία, το βάζουμε πάνω στη φωτιά, ανακατεύουμε να χάσει την υγρασία η μελιτζάνα, συμπληρώνουμε λίγο ελαιόλαδο και λίγο κρεμμύδι στην άκρη της κατσαρόλας, σοτάρουμε έτσι να τσιγαριστεί και να μαλακώσει το κρεμμύδι και τα ενσωματώνουμε μαζί με τη μελιτζάνα, τα ανακατεύουμε όλα μαζί και συνεχίζουμε το μαγείρεμά τους. Έχει στεγνώσει η μελιτζάνα, έχουν χαθεί τα υγρά, φαίνεται, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και συμπληρώνουμε με τη μπεσαμέλα. Το κάνουμε όλο πάνω στη φωτιά, συνεχίζοντας το μαγείρεμα, έχουμε τους λόγους μας, θέλουμε να στεγνώσει καλά η μελιτζάνα για να βγάλει τη χαρακτηριστική της γεύση, τα αρώματα του καπνού που έχει ψηθεί πάνω στο γκριλ. Ανακατεύουμε έτσι μαλακά-μαλακά στην άκρη της φωτιάς, δεν χρειάζεται να κοχλάζει, να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Προσθέτουμε λίγο κίμινο και λίγο μοσχοκάριδο, λίγο κεφαλοτήρι τριμμένο. Ανακατεύουμε να ενσωματωθούν οι γεύσεις, τα υλικά και τα αρώματα. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε την εικόνα του, πουρές, κρεμμόδες με πολλά αρώματα και βαθιά νοστιμιά. Το κρέας μας έχει μαγειρευτεί, το αρνάκι είναι έτοιμο, το βγάζουμε από το φούρνο. Ανακοινούμε λίγο την κατσαρόλα να δούμε την κατάστασή του. Σερβίρουμε τον πουρέ της μελιτζάνας σε ζεστά πιάτα. Κατόπιν τραβάμε με ένα κουτάλι σιγά σιγά τα κρέατα από την κατσαρόλα. Σερβίρουμε πάνω στο μπουρέ της μελιτζάνας. Δεν λυπόμαστε τη σάλτσα, τη βάζουμε έτσι πλούσια. Χρειάζεται, ταιριάζει απόλυτα. Δένουν οι γεύσεις με τα μπαχαρικά και τα αρώματα. Προσθέτουμε κεφαλοτήρι τριμμένο. Δοκιμάζουμε. Καλά, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι κάτι μοναδικό. Μπείτε στη διαδικασία να μαγειρέψετε τη συνταγή μας και θα καταλάβετε. Κουζίνα La Grecque, Σωτήρης Ευαγγέλου, για φαγητά που τρώγονται. Για περισσότερες νόστιμες και αυθεντικές συνταγές της ελληνικής κουζίνας, ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube Κουζίνα La Grecque, Σωτήρης Ευαγγέλου και στο site www.evangelou.gr. Γεια σας!